Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Το 2024 θα είναι μια χρονιά με πρόοδο, με ανάπτυξη, με συνεργασίες, με συνέργειες. Δεσμεύομαι, εκπροσωπώντας και όλη τη διοίκηση περιφέρειας, θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς, με όλους τους οργανισμούς για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης όλων των πολιτών της περιφέρειάς μας. Υγεία και δύναμη, κουράγιο. Και εκτιμώ ότι το 2024, μετά από πολλές προσπάθειες και με πρόληψη, αυτό που πρέπει να βάλουμε στην υψηλά ατζέντα μας είναι η πρόληψη, γιατί διδαχτήκαμε το 2023, κλιματική αλλαγή, καταστροφές. Πρέπει να έχουμε πρόληψη και όχι καταστολή, να προλαμβάνουμε, αν θέλετε, όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα και να είμαστε έτσι σε μια ετοιμότητα. Ως νέα διοίκηση, από σήμερα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα, δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση, σε κάθε τι που θα τύχει στην περιφέρειά μας και οργανωμένα με στρατηγική, με διεκδίκηση τόσο από την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόρους για τους πολίτες μας, έργα, δομές και υποδομές, να φτιάξουμε την περιφέρειά μας αυτή που ονειρευόμαστε, αυτή που μας αξίζει. Θέλετε να πείτε τρία πράγματα στα οποία θα επικεντρωθείτε το πρώτο χρονικό διάστημα, διότι είσαστε ενημερωμένος και προετοιμασμένος. Κοιτάξτε, η περιφέρεια έχει στη γεωγραφική της έκθεση, οτιδήποτε της αγγίζει είναι υπεύθυνη. Αυτά που θα κάνουμε εμείς είναι το εξής. Πρώτα, θα κάνουμε μια καταγραφή τα έργα που είναι σε εξέλιξη από την προηγούμενη διοίκηση, να δούμε το χρονοδιάγραμμά τους, γιατί πρέπει τα έργα να αποδίδουν τους πολίτες το χρόνο που πρέπει για να γίνονται χρήσιμες υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι ότι θα κάνουμε μια περιφέρεια πιο ψηφιοποιημένη, με ψηφιακές υπηρεσίες, τόσο για τους πολίτες όσο και μεταξύ μας συνεργασία μας. Και από εκεί και πέρα, επειδή έρθει καλοκαίρι μπροστά μας, θα δούμε λίγο το πρόγραμμα τουρισμού, πώς μπορούμε να έχουμε άμεση έτσι, εισπροή νέων τουριστών στην περιοχή μας για να αυξήσουμε την οικονομία της περιοχής μας.